Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα σας. Διαβάζεις, φαντάζομαι, και εσύ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά που συμβαίνουν στην προηγούμενη σου ομάδα, τον Παναθηναϊκό, και τον κίνδυνο που έχει να μην καταφέρει να διορθεί, γιατί νομίζω ότι ακόμη σου χρωστάει λεφτά και εσένα, δεν είναι? Ναι, μία ακόμα ομάδα. Από πότε σου χρωστάει? Από τη διακανονισμό, από όταν φύγαμε. Υπήρχε ένα υπόλοιπο το οποίο, ξέρετε, να βάζουμε πλάτη στην ομάδα, να βάζουμε. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές φτάσαμε στο σημείο να λέμε τώρα να μην διαλυθεί η ομάδα. Πότε ήσουν? Και για τα λεφτά μου, κυρίως είναι και άλλα παιδιά, αλλά κυρίως και για το σύλλογο. Πότε ήσουν στον Παναθηναϊκό, Χριστό? Πριν έρθω στον Άρη. Δύο. Α, ναι, τελευταία χρονιά. Το 15-16 δηλαδή. Μπράβο, ναι. Μάλιστα. Και μέσα 17 έφυγα το Δεκέμβριο του Φεβρουάριου, δηλαδή αυτής Φεβρουαρίου του την επόμενη χρόνια. Μάλιστα. Και είσαι και εσύ ένας από τους πάρα πολλούς παίκτες στους οποίους οφείλονται χρήματα και κινδυνεύεται, γιατί ελοχεύει πλέον αυτός ο κίνδυνος να χάσετε τα λεφτά σας αν ο Παναθηναϊκός υποβιβαστεί. Γιατί και να υποβιβαστεί στη Football League, νομίζω ότι το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά το έργο, Χρήστο. Δεν νομίζω να μπορεί να σταθεί ούτε εκεί, θα πάει κατευθείαν γάμα εθνική. Σίγουρα είναι, σίγουρα ανησυχούμε. Εντάξει, ο καθένας τώρα από την πλευρά του το βλέπει διαφορετικά. Ας πούμε, οι παράγοντες μπορεί να το βλέπουν διαφορετικά. Δηλαδή, κυνηγάς κάποια χρήματα τα οποία είναι δουλευμένα, είναι δικά σου. Τα ακούς από την άλλη, από τον κόσμο, γιατί τα κυνηγάει, γιατί τα κάνει. Αλλά πιστέψαμε ότι αν θα μπουν στη θέση μας οποιοδήποτε από αυτούς, αν θα καθόταν ένα μήνα παραπάνω στη δουλειά του, χωρίς να έχει πληρωθεί, θα το σκεφτόταν. Δεν θα καθόταν. Είναι κρίμα, γιατί είναι δουλεμένα λεφτά, όπως έχω πει, και για αρκετούς κάποιους, ας πούμε, ποδοσφαιριστές, δεν γνωρίζω, ας πούμε. Τα δικά μου είναι δουλεμένα και είναι κρίμα για αυτό το λόγο πάνω απ' όλα. Εντάξει, λάθη κάνανε οι σύλλογοι, αυτά θεωρώ ότι πρέπει πλέον να τα αναλαμβάνουν, είτε πέφτει η ομάδα ή εκάστοτε πρόεδροι που υπάρχουν, που υπήρχαν δηλαδή στις συμφωνίες που γινόταν. Επειδή είσαι και ενεργό μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και προσπαθείς και εσύ με την εμπειρία σου και από το δικό σου μετερείς να βοηθήσεις γενικά τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει? Γιατί καλός ή κακός, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν είναι ο Παναθηναϊκός η πρώτη ομάδα που περνάει από αυτό το πρόβλημα, και ο Άρης το πέρασε και πάρα πολλές ομάδες γενικότερα. Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για μένα, είναι η τρίτη ομάδα που εύχομαι να μην είναι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, η οποία μπαίνει σε διαδικασία πτώχευση. Ήταν ο Ηρακλής, ήταν ο Όφη, που ακόμα δηλαδή εγώ προσωπικά έχω να λαμβάνω χρήματα. Κοιτάξτε, έχω μπει στο ΨΑΠ εδώ σχεδόν και ένα χρόνο. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθούμε, ενώ πρέπει να είμαστε ο πρώτος κρίκος στην αλυσίδα γενικά του ποδοσφαίρου και να είμαστε αυτοί που, όχι να κινούμε πράγματα, αλλά να είμαστε αυτοί που μπορούμε, ας πούμε, με τη δύναμή μας, γιατί κακά τα ψέματα, αυτό το προϊόν πουλάει γιατί βρισκόμαστε εμείς. Είμαστε ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας. Προσπαθούμε, από όταν μπήκαμε εμείς, υπάρχει ένα ταμείο το εγκυτικό, προσπαθούμε, εύχομαι να καταφέρουμε να το πετύχουμε και να το κάνουμε, δηλαδή να κάνουμε ένα ταμείο το οποίο θα υπάρχουν χρήματα μέσα σε περιπτώσεις όταν οι ομάδες διαλύονται, να παίρνουμε κάποια χρήματα από εκεί. Αυτά συμβαίνουν, ας πούμε, γίνονται στο εξωτερικό, υπάρχουν αυτά τα ταμεία. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα από το 2013 που έχουμε κάνει μια συμφωνία με τη Super League και με την ΕΠΟ, δεν μπορούν να το προχωρήσουν. Χρήστο, και πόσα χρήματα να το, και πόσα χρήματα να μπουν? Όχι, δεν μπορεί να τα πάρεις όλα. Να παίρνεις ένα ποσό από αυτό που θα σου χρωστάει η ΠΑΕ. Βλέπουμε κιόλας και στη Β' Εθνική, παιδιά, ότι ήδη βαράει φέτος δύο ομάδες. Μην κοιτάμε μόνο και τη Super League. Εγώ τώρα ζω και τη Football League. Πραγματικά τα πράγματα είναι τριχυρότερα. Δηλαδή είναι δραματικά. Και από τον τρόπο πληρωμής των παιδιών και τα ποσά που παίρνουν, αλλά και βλέπουμε ότι διαλάνει ομάδες και εντάξει, δεν έγινε τίποτα, αλλά πρέπει να δούμε ότι και αυτά τα παιδιά είναι απλήρωτα, αρκετό διάστημα και χάνουν τα λεφτά τους. Ναι.
Είναι ένα πρόβλημα πολυσύνθετο, δεν μπορεί να λυθεί φυσικά από μια κουβέντα που κάνουμε εμείς τώρα εδώ στον αέρα. Απλά πρέπει να ξεκινήσει από κάπου, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε τον ποδοσφαιριστή ειλικρινά ψηλά. Γιατί είναι αυτός που θα σου δώσει και την ποιότητα από αυτό που θα παρακολουθούμε, αλλά και αυτός που ουσιαστικά είναι αυτός που εμείς μπορούμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Για τον οποίο έρχεται και στο γήπεδο κόσμος. Έτσι ακριβώς. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά θα σου πω μία άλλη παράμετρο, ότι ενώ τώρα χρήματα χάνουν τα παιδιά που πραγματικά ζουν από αυτό, και ειδικά όπως είπες και στη Football League που είναι και πολύ λίγα τα χρήματα, αλλά και στη Super League έχουν χάσει χρήματα παιδιά τα οποία είχαν ένα συμβόλαιο 30, 40, 50 χιλιάδες ευρώ και τα χάσανε τα χρήματά τους και από αυτό ζούσαν την οικογένειά τους. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο όμως στην Ελλάδα να υπάρχουν εξωπραγματικές ρήτρες και κάποιοι κανονισμοί που διέλυσαν και ομάδες. Το λέω για τον Άρη κυρίως, γιατί βλέπαμε κάτι ρήτρες 700, 800, 900 χιλιάρικα, παίκτες φεύγανε και τους επιδικάζονταν μετά και τέτοια ποσά. Δεν έχουμε μέτρο στην Ελλάδα, είμαστε δηλαδή των άκρων. Κοιτάξτε, αυτό όπως είπα πριν είναι κάποια πράγματα τα οποία, ας πούμε για τον Άρη που αναφέρθηκες, υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι τα υπέγραφαν αυτά. Σωστό. Ξέρετε, δεν εμφανιζόταν από το πουθενό παίχτης και ζήτα. Ήταν συμφωνίες οι οποίες τις έκανε ο πρόεδρος, ένα πλαίσιο, ένα πλαίσιο όμως νομολογία στην Ελλάδα που επιδίκαζε ποσά χωρίς να είναι στο συμβόλαιο. Να είναι δουλεμένα εννοείς. Όχι, αυτό λέω. Όχι τα δεδουλευμένα. Δηλαδή θυμάμαι μια περίπτωση του Σανκαρέ που επιδίκασαν 900 χιλιάρικα πάνω από τα δεδουλευμένα. Ως ρήτρα. Ναι, διεκδικούσε και τα άλλα χρόνια συμβολέου. Και τα άλλα χρόνια συμβολέου και μια ρήτρα που αν έφευγε αυτός που η επιτροπή τότε, αυτές οι αμαρτωλές λέγανε. Άρα αν έφευγε και πλήρωνε 900 Σανκαρέ και τώρα που έφυγε με ευθύνη της ομάδας θα πληρώσει και η ομάδα 900. Που κατάλαβες, ήταν λίγο περίεργα. Αυτό είναι λίγο ηθικό το θέμα, αλλά να σου πω από την άλλη. Ότι ένας παίχτης για να πάει σε μια ομάδα, δηλαδή έχει κάποιες προτάσεις, ας πούμε δύο προτάσεις. Και του κάνει ο Άρης π.χ. έρχεται ο άνθρωπος γιατί θεωρεί ότι θα πάρει και τα λεφτά, ότι είναι μια καλή πρόταση και αφήνει πίσω την άλλη. Έτσι, όπως το λες. Όταν δεν πληρώνεται, βρίσκει πάτημα και να διεκδικήσει και τα άλλα εφόσον έχει το δικαίωμα. Έτσι. Από την πλευρά της ομάδας ας τον πληρώσει και να βρει ένα... μια χρυσή τομή να λύσει το συμβόλαιο, να μην μπορέσει και ο παίκτης να διεκδικήσει τα άλλα. Ναι. Τα υπόλοιπα χρήματα, γιατί αν δεν χρωστάει, δεν όλα, θα μπορεί να όλα ξεκινάνε από την ασυνέπεια. Όλα ξεκινάνε από την ασυνέπεια. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, κάποιοι τα υπέγραφαν όλα αυτά. Ναι. Αυτό είναι, θεωρώ, το μεγαλύτερο λάθος και είναι πραγματικά γιατί είμαι και από τους παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει προσφυγές και τις έχω κάνει όταν έχω φτάσει πραγματικά πολλούς διακανονισμούς, για να μην λέω και τα ποσά μου, και με τον Όφη και με τον Ηρακλή, πολλοί διακανονισμοί και στο τέλος τα ακούς κιόλας. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ άσχημο, γιατί αυτός που θα τα πει δεν έχει βάλει τον εαυτό του μια φορά μέσα στη θέση του ποδοσφαιριστή για να πει ότι στο δικό σου πρόβλημα. Στο πρόβλημά μου. Γιατί πραγματικά, και έχω δει και γεγονότα, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται απ' έξω είναι οι φανατικοί, είναι οπαδοί και έρχονται να δουλέψουν, τυχαία να δεν έρχονται να δουλέψουν μέσα, με τον πρώτο μήνα θα φύγουν. Δηλαδή, αγαπάς το σύλλογο, ναι, αλλά τον αγαπάς για τα χρήματα, κατάλαβες, με την πρώτη στραβή. Αλλά με την πρώτη δηλαδή που δεν θα σε πληρώσει. Φαντάσου τη θέση μας που είναι και χρόνος απλήρωτος, όχι μήνας, χρόνος. Τέλος πάντων, και εγώ και ο Αλέξης ξέρουμε από αυτά. Είχαμε στο παρελθόν, έχουμε κάτι 20-25 χιλιάρικα ο καθένας. Μην ανησυχείς, τα έχουμε βιώσει κι εμείς. Έχει να αναλαμβάνεται. Και εγώ στα δικά σπίτια είμαι. Εντάξει, αν θα τα πάρεις, εντάξει. Όχι, δεν θα τα πάρουμε, τα έχουμε χαρίσει, δεν πειράζει. Εντάξει. Η ουσία είναι τώρα τι γίνεται. Εντάξει, ο Άρης, Χρήστο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια ευνοϊκή θέση. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή αγωνιστική αυτή που πέρασε με τα αποτελέσματα έτσι όπως ήρθαν, με τη δύσκολη νίκη του Άρη στα Χανιά κοντά στον Κισαμικό και φυσικά την νίκη της Δόξας κοντά στην Παναχαϊκή. Ο Άρης είναι στο συν 10 και δεν ξέρω, θεωρείς ότι η σεμνή τελετή, να το πω έτσι, τελείωσε ή όχι ακόμη? Κοιτάξτε, έχω ξαναπεί ότι όσο μαθηματικά δεν κλειδώνεις την άνοδο, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Εντάξει, θεωρώ ένα 80% η ομάδα έχει βγει και το λέω αυτό με τη όλη την έννοια, να είμαστε συγκεντρωμένοι, προσιλωμένοι μέχρι και μαθηματικά να εξασφαλίσουμε την άνοδο. Ναι. Από εκεί και πέρα, ένας στόχος παραπάνω είναι η ομάδα να βγει πρώτη. Ήταν πρώτη όλη τη διάρκεια της σεζόν.
και θέλουμε αυτό να το διατηρήσουμε μέχρι το τέλος και να καταφέρουμε να βγούμε πρωταθλητές. Ναι, είναι κάτι το οποίο υπόθηκε και στα αποδυτήρια χθες και από τον Παύλο Μηροφορίδη και γενικότερα το συζητάτε μεταξύ σας. Τι είναι αυτό που σας κάνει να θέλετε τόσο πολύ την πρωτιά? Κοιτάξτε, εντάξει, βρισκόμαστε σε μια ομάδα η οποία χωρίς να το θέλει να το κυνηγήσει, είναι στο football αυτή τη στιγμή είναι από τις μεγαλύτερες, η μεγαλύτερη ομάδα. Ναι, ναι. Αναγκαστικά πρέπει να βγεις πρώτος. Το συζητάγαμε μεταξύ μας, βρίσκεσαι και θες να βρίσκεσαι πουλά. Όσο δυνατόν να βουλώσουμε σε εισαγωγικά κάποια στόματα, γιατί η ομάδα σαφώς δεν έχει παίξει το ποδόσφαιρο που μπορούσε. Αλλά από την άλλη βλέπουμε και ότι δεν έχει χάσει κιόλας και είναι και αίτητη και θέλουμε να το συνεχίσουμε αυτό και να τερματίσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Ένα τα χαρακτηριστικά. Είναι και προσωπική στόχη που βάζουμε. Ναι, σωστά, καλά. Είναι και θέμα και του κάθε παίκτη μετά και το πόσο προσωπικά θέλει να κυνηγάει κάποιους στόχους που έχει θέσει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Αλλά νομίζω ότι από το DNA του αυτός ο σύλλογος, αυτή η ομάδα την οποία υπηρετείται, πρέπει ειδικά σε αυτό το επίπεδο να είναι πρώτη και να τερματίσει πρώτη. Δεν το συζητάμε, είναι το δίχως άλλο. Και νομίζω ότι αυτή η ομάδα πάντως, παρότι όπως λες και εσύ, δεν έχει παίξει και το καλύτερο ποδόσφαιρο ή αυτό το ποδόσφαιρο που θα μπορούσε να παίξει, αρνείται να χάσει. Δηλαδή, ενώ φλέρταρε πολλές φορές με την αποτυχία, με την ήττα, τελικά τη γλίτωσε την ήττα. Σε όλα τα παιχνίδια που έφτασε κοντά στο να χάσει. Ναι, αυτό όντως είναι κάτι το οποίο, όπως είπα και προηγούμενα, ας πούμε, αρνούμαστε να χάσουμε. Η ομάδα έχει μέταλλο. Στην αρχή γίνανε κάποια ένα-δύο τα πήραμε, γυρίζαμε τα αποτελέσματα ή πήραμε στα κάποια παιχνίδια στο τέλος, κάποιοι το θεωρούσαν τύχη. Ναι. Αλλά όταν ένα πράγμα γίνεται συνεχόμενο, δεν θεωρώ ότι είναι τύχη, είναι ικανότητα. Και θεωρώ ότι ίσως έχει παίξει ρόλο ότι έχουν έρθει παιδιά. Έχουμε ξανακάνει κάποιες συζητήσεις πιο στην αρχή της σεζόν, ναι, οι οποίοι είναι μαχητές, ναι, και είναι αυτό που θέλει η κατηγορία. Ναι. Νομίζω ότι είναι το μεγάλο, ας πούμε έτσι, ο μεγάλος στο μανίκι και γι' αυτό παίρνουμε τα παιχνίδια έτσι και τα παλεύουμε μέχρι το τέλος. Είναι στόχος εκτός από την πρώτη θέση το να τερματίσετε πρώτη αλλά και αίτητη το πρωτάθλημα? Ξέρετε, τώρα κάθε παιχνίδι που περνάει ο καθένας βάζει ξεχωριστούς στόχους. Η ομάδα μας, όπως είπα πριν, θέλουμε να μην παραμείνει αίτητη και να βγει πρώτη. Θέλουμε να βγούμε καταρχήν στους υπόλοιπους 9 παιχνίδια να τα πάρουμε όλα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χωρίς απώλειες, εύχομαι να γίνει. Ναι. Ναι. Πάντως τα δύο από τα 9 αυτά που έχουμε μπροστά μας είναι δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Τη Δόξα Δράμας και τον Όφη, και μάλιστα με εμβόλυμη αγωνιστική. Ας πάμε πρώτα στο πρώτο παιχνίδι. Αυτό με τη Δόξα, η οποία μάλιστα προέρχεται από ένα σερί τεσσάρων συνεχόμενων νικών. Είναι μια καλή ομάδα με τον πρώην προπονητή, με τον οποίο έχει συνεργαστεί και άλλες φορές στο παρελθόν, τον Νίκο Κωστένογλου. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αν μη τι άλλο, αλλά σε ένα, από ό,τι φαίνεται, γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι. Σίγουρα και η Δράμα μετά την έλευση του κ. Κωστένογλου έχει βελτιωθεί αρκετά. Και ο Όφη μετράει 10 συνεχόμενες νίκες, νομίζω. Ναι, 10. Ναι, ναι, ναι. 10. Είναι από τις πιο δυνατές ομάδες και έμπειρες θεωρώ της κατηγορίας. Θα είναι δύσκολα παιχνίδια, αλλά έχουμε δείξει ότι στα δύσκολα η ομάδα μπορεί να ανταπεξέλθει και στην αρχή όταν ξεκίνησε δεν είχαμε ούτε την... Ξεκινήσαμε από το 0 όλοι και καταφέραμε και πήραμε διαφορά. Η ομάδα μπορεί να ανταπεξέλθει. Σίγουρα μαζί με τον κόσμο στο πλευρό της τώρα την Κυριακή θεωρώ ότι θα τα δώσει όλα για να καταφέρει να πάρει τους 3 βαθμούς. Και να είμαστε ακόμα ένα βήμα πιο κοντά. Έχετε και ένα κίνητρο νομίζω παραπάνω, Χρήστο, γιατί με τον Όφη που επίσης το γήπεδο είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά και με τα Τρίκαλα με δύο επίσης δηλαδή, πολύ καλές ομάδες του πρωταθλήματος, δεν τα καταφέρατε να κερδίσετε και ίσως τώρα δεν θέλετε να τριτώσει το καθόλου. Ναι, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά πραγματικά, γιατί ήταν δύο παιχνίδια στενάχωρα.
γιατί δεν, δύο παιχνίδια που ήρθε ο κόσμος, μας στήριξε αρκετά, γέμισε στο γήπεδο, δεν καταφέραμε να του δώσουμε τη χαρά. Σαν ένας λόγος παραπάνω για να δώσουμε το κάτι παραπάνω και να κερδίσει η ομάδα. Να ευχαριστήσουμε αυτόν τον κόσμο που φέτος έως τώρα έχει σταθεί πάρα πολύ στο πλευρό μας, μας έχει στηρίξει πραγματικά και στα εντός και στα εκτός παιχνίδια. Mm-hmm. Και στην Κρήτη ήταν και στην Πάτρα ήταν, μας στηρίζει αρκετά και θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε πολύ το παιχνίδι για να τον ευχαριστήσουμε. Mm-hmm. Ειδικά στην Πάτρα νομίζω ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ναι, και λόγω απόστασης. Και στην Κρήτη κοντά ήταν τα παιδιά μας, πραγματικά ήταν και κακή μέρα από καιρικές συνθήκες, αλλά εκεί ήταν πάλι. Ναι. Δεν μπορεί όμως λίγο και το μυαλό να μην πηγαίνει και στην επόμενη σεζόν, Χρήστο, γιατί εντάξει, ο Άρης έχει μια διαφορά πλέον 10 βαθμών. Εγώ έχω γράψει κιόλας, έχω πει ότι πρέπει να εξαφανιστεί από το γήπεδο για να μην πετύχει το στόχο της ανόδου. Κακά τα ψέματα. Ταξιδεύει λίγο και το δικό σου μυαλό στην επόμενη χρονιά. Σιγά σιγά, να σου πω την αλήθεια, αρχίζουν οι σκέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω κάνει κάποιες συζητήσεις με τον πρόεδρο. Είμαστε πολύ κοντά, έχουμε κάνει συζητήσεις από την αρχή της σεζόν. Ξέρει τι θέλω και εγώ ξέρω τι θέλει. Εύχομαι να προχωρήσει αυτό το πράγμα για να καταφέρουμε να μείνω και στην ομάδα, να παίξουμε και στο Super League. Και εγώ πραγματικά έχουμε να κλείσω εδώ τη σεζόν μου, την καριέρα μου, σε αυτή την ομάδα. Και όσο πιο ψηλά, και να βρίσκεται όσο πιο ψηλά μπορεί. Ναι, και να καταφέρουμε να παίξει και Ευρώπη με την ομάδα. Και να τη δεις, φαντάζομαι, να βελτιώνεται και να φτάνει στο επίπεδο που την ήξερες και παλιότερα, όταν την αντιμετώπιζες με άλλες ομάδες και ήταν σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Γιατί τη ζεις και βιώνεις μια κατάσταση τα δύο τελευταία χρόνια που δεν εκφράζει ακριβώς αυτό που ξέρουμε για τον Άρη. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Είχαμε αλλιώς, εγώ προσωπικά, επειδή έχω ζήσει και τον Άρη σαν αντίπαλος εννοώ πάντα, σε άλλες φάσεις που βρισκόταν. Εντάξει, όταν ήρθα στην ομάδα δεν είδα αυτό που είχα στο μυαλό μου σαν εικόνα, ας πούμε, το μεγαλείο, ας πούμε, της ομάδας. Σε πολλά θέματα, εντάξει, η ομάδα βρισκόταν στην καταστροφή, θεωρώ. Εύχομαι με την επίτευξη του στόχου όταν θα βγει η ομάδα να αλλάξουμε αρκετά πράγματα στην ομάδα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να περπατήσει και να φτάσει εκεί που ονειρεύονται ο φίλαθλος κόσμος και εκεί που ονειρεύονται, φαντάζομαι, και ο πρόεδρος και όλοι όσοι βρίσκονται στην ομάδα. Ναι. Σωστό, σωστό είναι αυτό, γιατί εντάξει, εσύ με την εμπειρία σου κιόλας και επειδή έχεις περάσει και από αρκετές μεγάλες ομάδες, έχεις και ένα λόγο παραπάνω να το λες, γιατί βλέπεις κάποια πράγματα με μια διαφορετική ματιά, με την εμπειρία σου. Και αντιλαμβάνεσαι και εσύ και νομίζω ότι γενικότερα ο ρόλος σου μέσα στην ομάδα, εμείς τουλάχιστον αυτό βλέπουμε, Χρήστο, απ' έξω και στα αποδυτήρια αλλά και όταν αγωνίζεσαι, είναι και λίγο διαφορετικός. Δηλαδή είσαι και κάτι σαν δεύτερος προπονητής, σαν δεύτερος πατέρας ενδεχομένως κάποιον μέσα στα αποδυτήρια. Τώρα τον κάνεις να φαίνεται πολύ μεγάλος τώρα, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλος. Από τα 20 είμαι μεγαλοδείγνω. Νομίζω ότι έχουν έρθει πραγματικά αυτή τη σεζόν παιδιά οι οποίοι ακούνε, είναι δεκτικοί και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια ομάδα. Και έτσι μπορεί κιόλας να προχωρήσει και μια ομάδα όταν υπάρχει σεβασμός. Υπάρχουν και άλλα παιδιά οι οποίοι είναι και εμπειροί και όριμη σε ηλικία και μπορούν να δουν κάποια πράγματα διαφορετικά. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια χημεία τέτοιων παιχτών φέτος στην ομάδα, οι οποίοι μπορούν να συνεργαστούν και μέσα στο γήπεδο αλλά και σε θέματα ανταλλαγής απόψεων, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Είναι σημαντικό να, όταν θα δίνεις μια αδυχία, κάποιος να μην παρεξηγείται και να προσπαθεί να το κάνει, να το βάλει ότι είναι κάτι για καλό για τις ομάδες και για να κερδίσει η ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό και όχι να το πάρει, ξέρετε, γιατί υπάρχουν και διάφορες περιπτώσεις που σημαίνει το αντίθετο και δεν πηγαίνει στην ομάδα σε καλό μέσα στο παιχνίδι. Εδώ έχουμε καλά παιδιά και καλούς χαρακτήρες και αυτό είναι ένα καλό και ένα σημαντικό προσόν το οποίο έχει φανεί μέσα στα παιχνίδια.
Δηλαδή σε δύσκολες καταστάσεις μπορεί να διαχειριστεί τα πράγματα. Θέλουμε τώρα αποκλειστική αποκάλυψη θέλουμε. Επειδή ήμουν στην Πάτρα και βλέπω ότι πριν να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, οι κάμερες δεν το δείχνουν αυτό. Σου εξηγεί ο Κάσος τι έχει κάνει που χάνει τον γκολ. Τι σου λέει. Γιατί βλέπω ότι τα λέει σε σένα. Σε πιάσε το βήμα του. Λέει, τη βρήκε λίγο Μπάμπης, λέει, και του χάλασε την τέτοια, τη φόρα του, τη βρήκε λίγο Μπάμπης. Έδειχνε εκεί κάτι με τα χέρια, το χόρτο έδειχνε πραγματικά, κάτι. Πραγματικά είναι φάσεις, πέρα από τον Πασχάλη γενικά, τα οποία ξέρεις, λες, δεν δέχονται, δεν μπορώ να το δεχτώ ότι έγινε αυτό, ναι. Και θες να εκραγείς, αλλά απ' την άλλη λες, ξέρεις, συμβαίνουν αυτά, ξέρεις, προσπάθησε να κρατήσεις το παιδί ήρεμο, θα σε βοηθήσει στην επόμενη φάση, ξέρετε. Ήταν καλός όμως το δεύτερο ημίχρονο, παρόλο που είχε αυτή, λειτουργήσε ανάποδα, δηλαδή τον βοήθησε ενδεχομένως, πείσμωσε. Και φαντάζομαι έτσι είναι και ως παιδί ο Πασχάλης. Ναι, μπράβο, αυτό τώρα πήγα να σου πω. Ο Πασχάλης είναι ένα παιδί, ένας δουλευταράς μέσα στο γήπεδο πραγματικά. Θα δώσει την ψυχή του μέσα στο παιχνίδι για την ομάδα. Είναι πραγματικά ένας αθλητής τρομερός για μένα, με τρομερά προσόντα. Προς τιμή σου τα λες αυτά, γιατί ο Πλατέλας έχει πει να παίξει δεξί μπακ. Πάνε να σε φάνε τη θέση με τον Κάσο. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι. Εντάξει. Δηλαδή είχαμε τον Τζανακάκη, τώρα θα βγει ο Κάσος. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά. Ο καλύτερος να παίζει είναι σημαντικό για την ομάδα να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχει και έτσι είναι και ο υγιής ανταγωνισμός. Όταν παίζει ο καλύτερος, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι σημαντικό. Μέσα σε 28 άτομα, 30 όσα βρίσκουμε στα αποθητήρια, να νιώθουν υπέρτιση ότι υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Είναι σωστό, ναι. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί τότε θα προσπαθούν όλοι να βελτιωθούν. Ναι. Θα βγει καλό για την ομάδα. Είναι για μένα πολύ σημαντικό. Ζωστά. Να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Αλήθεια, Χρήστος, εκείνο το διάστημα που η ομάδα κλειδωνίστηκε λίγο από κάποιες ισοπαλίες και από διάφορες φήμες που κυκλοφόρησαν ακόμη και για τον προπονητή, πώς το διαχειριστήκατε ως ομάδα και καταφέρατε και το ξεπεράσετε, γιατί υπήρξε εκείνο το διάστημα μια δύσκολη κατάσταση. Ήταν και το διάστημα που πλησίασε και Όφη και απόλυσε ο Άρης την διαφορά που είχε και από τη δεύτερη θέση. Τίποτα, συνεχίζαμε. Εντάξει, αγωνιστικά η ομάδα γνωρίζαμε από την αρχή ότι μπορεί να δώσει πολλά. Δηλαδή σαν αγωνιστή, σαν απόδοση ομάδας. Το γνωρίζαμε. Δηλαδή πάντα κερδίζαμε και λέγαμε ότι γιατί είμαστε έτσι από τα πρώτα παιχνίδια. Δεν είχε αλλάξει κάτι στην απόδοση μας και μας τύχησε τις απώλειες. Ήταν κάτι δεδομένο. Θα συνεχίσουμε, θα προχωρήσουμε. Και όπως είπες και εσύ πριν, ότι το DNA αυτής της ομάδας είναι να προχωράει. Δεν μπορεί να... Δεν μπορείς. Έχεις κόσμο από πίσω. Δεν μπορείς ούτε να κλαφτείς, ούτε να σκεφτείς ότι να σε πάρει από κάτω. Πρέπει να αμέσως από την επόμενη μέρα, μη σου πω το ίδιο αποτέλεσμα, να πεις όπου ξύπνα έχουμε άλλο παιχνίδι. Θα το διορθώσω. Ναι, θεωρώ ότι έτσι κάναν όλα τα περισσότερα. Και το καταφέραμε και το γυρίσαμε. Ναι. Όπως ναι. Και τα παιχνίδια που παίρναμε στο τέλος. Σωστά. Ας ελπίσουμε. Ξέρεις, ότι... άμα παίζεις για την ύπαρξή σου, αυτό που λέμε βάζει φωτιά ο κόλος. Έτσι είναι ακριβώς, δεν είναι. Ναι. Παίρνει φωτιά ο κόλλος. Θα θέλατε πάντως γενικότερα να, σε κάποια παιχνίδια, γιατί πιστεύω ότι νιώθετε ότι το έχετε, να αποδώσετε και καλύτερα, έτσι δεν είναι? Το βλέπω δηλαδή ότι μέσα στο γήπεδο ενδεχομένως σε κάποιες τιμές διακρίνεται ένα εκνευρισμό γιατί δεν βγαίνουν κάποια πράγματα. Ναι, επειδή ναι, νιώθετε ναι, ότι μάλλον το έχετε, από αυτή την άποψη το ρωτάω. Εγώ θεωρώ πραγματικά ότι η ομάδα φέτος δεν έχει παίξει το 50% από αυτό που έχει. Πραγματικά. Οι λόγοι είναι πολύ διάφοροι, εντάξει, είναι νομίζω και ένα πράγμα το οποίο πραγματικά τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να το τελευταίο που να μας απασχολεί. Ναι. Ότι μπορούσε να παίξει καλύτερα και εμένα, αλλά και τον κόσμο θεωρώ θα πρέπει να είναι το τελευταίο που να απασχολεί, γιατί έπρεπε να βγει η ομάδα όπως και να βγει πραγματικά. Ήταν το τελευταίο δηλαδή η απόδοση, σημαντική, γιατί και πέρσι υπήρχαν παιχνίδια που παίζαμε και λέγαμε και χάναμε στο τέλος, με μια αντεπίθεση. Ναι. Λέμε καλύτερα να προτιμάμε αυτό, δεν κοστίζει στην ομάδα, αλλά σίγουρα η ομάδα μπορούσε να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποια τελευταία παιχνίδια που αν φύγει, λογικά θα έχει φύγει και το άγχος, απελευθερωμένη ομάδα να βγάλει και κάποια... καλύτερα πράγματα. Είναι 4 τα μάτια που έχει να δε παίξει την έδρα της και θα τη δει ο κόσμος πριν το τέλος της σεζόν. Νομίζω ότι εντάξει, οφείλεται σε αυτά τα 4 παιχνίδια, Χρήστο, να παίξετε και λίγο καλύτερα για τον κόσμο που θα έρθει στο γήπεδο. Η βασική διαφορά με πέρσι, Χρήστο, ποια είναι?
Είναι... δεν έχουμε τόσο μουρμούρα να το πω. Είναι και σημαντική μια προσθήκη που έχει γίνει στην ομάδα, είναι ο Παύλος. Ναι. Το έχω ξαναπεί και φέτος. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος, μια θέση μάλλον, η οποία πέρσι δεν υπήρχε του τεχνικού διευθυντή και δεν υπήρχε μέσα από φοιτήρια. Θεωρώ ένα μεγάλο έτσι, κομμάτι σε αυτό και στην Κρίνια και γενικά σε κάποια μικρά-μικρά τα οποία μεγαλώνουν, να τα αφήσει, μεγαλώνουν και χάνεται. Νομίζω είναι η προσθήκη του Παύλου που βρίσκεται φέτος ας πούμε, στην ομάδα και του τεχνικού διευθυντή. Ναι. Είναι σημαντικό το να έχουν δηλαδή οι ποδοσφαιριστές να απευθυνθούν σε κάποιον, να λύσουν ένα θέμα. Να τους... και να απευθυνθούν, αλλά και σαν παίκτης να ξέρεις ότι υπάρχει ας πούμε, κάποιος που σε ελέγχει ναι. καθημερινά. Είναι ναι. σημαντικό αυτό. Ναι. Είναι σημαντικό σε μια ομάδα. Πρέπει να υπάρχουν όλοι, εντάξει, και μια ομάδα, εντάξει, πρέπει να υπάρχουν γενικά άτομα όπως αρμόζεις μια ομάδα. Τεχνικός διευθυντής, γενικός αρχηγός, λογιστής, γενικά ναι. καταλαβαίνετε τώρα ναι, σε όλους τους τομείς. Σωστά. Πράγματα τα οποία περιμένουμε φυσικά να τα δούμε και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την επόμενη σεζόν που θα είναι άλλα τα δεδομένα, άλλες οι απαιτήσεις. Σίγουρα γιατί φέτος είναι μια χρονιά ακόμη ειδικών συνθήκων και η ομάδα νομίζω έτσι την έχουμε βαφτίσει κιόλας ειδικών συνθήκων. Εντάξει, το μαρτύριο νομίζω γιατί κακά τα ψέματα και για εσάς Χρήστο είναι, πρέπει να είναι και ένα μαρτύριο αυτό που περνάτε δηλαδή. Είναι λίγο. Είναι μαρτύριο πραγματικά εντάξει γιατί και προσωπικά αλλά και φαντάζομαι εγώ το βλέπω δεύτερο χρόνο τώρα και στα μάτια του κόσμου που έρχεται στο γήπεδο. Ναι. Είναι μαρτύριο. Εντάξει. Θεωρώ ότι έφτασε σιγά σιγά στο τέλος της και από του χρόνου η ομάδα με σωστά βήματα θα μπορέσει να πάει και ο κόσμος να τη δει εκεί που τη θέλει. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπες. Να ευχηθούμε να τελειώσετε τη δουλειά αν είναι δυνατόν από αυτή την Κυριακή. Γιατί νομίζω ότι μία νίκη κόντρα στη Δόξα θα απλοποιήσει πολύ περισσότερο τα πράγματα και από εκεί και πέρα να αρχίσουμε να συζητάμε πλέον για την επόμενη σεζόν σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή πάρα συνέχεια. Πολύ.